Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Δήμο Τρίπολης και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και εσάς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να κάνουμε μια ανακοίνωση σχετικά με την προγραμματισμένη για σήμερα το βράδυ συναυλία της κυρίας Παπαρίζου. Σε κοινή συνέντευξη τύπου προχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Γιούμης με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θέμη Ζούζουλα. Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι αποφασίστηκε η αναβολή της συναυλίας της Έλληνας Παπαρίζου λόγω κακοκαιρίας που θα επηρεάσει την περιοχή. Αποφασίσαμε να την αναβάλουμε λόγω της πρόβλεψης έκτακτων καιρικών φαινομένων. Να ενημερώσω εδώ ότι ακόμα και τώρα το πρωί ήρθε νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο σοβαρών και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ για την περιοχή της Τρίπολης. Μας ζητούν να λάβουμε μέτρα. Οπότε κρίναμε σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να κρατήσουμε τη συναυλία και να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί το βράδυ, χάνοντας έτσι ο Δήμος ένα πολύ σημαντικό ποσό που, αν έρθουν να εγκαταστήσουν τα μηχανήματά τους και δεν γίνει τελικά η συναυλία, θα έπρεπε να το πληρώσουν. Συνοηθήκαμε λοιπόν και με την εταιρεία παραγωγής. Η συναυλία θα μεταφερθεί, αναβάλλεται για την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, σε 9 ώρα, πάλι στην πλατεία Πετρινού. Ούτως ή άλλως και από τις ενημερώσεις έτσι που έχουμε, πολλοί και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, όπως η κυρία Βύση, ο κύριος Κονομόπλος, ανέβαλαν όλες τις προγραμματισμένες για αυτές τις μέρες συναυλίες λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Το βράδυ θα έχουμε, για την Λευκή Νύχτα συνεχίζεται και σήμερα, θα σας πει λεπτομέρειες ο κύριος Ζούζουλας, θα έχουμε DJs και μουσική σε όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το κλίμα χαράς και διασκέδασης και να συνεχιστεί και σήμερα η δεύτερη Λευκή Νύχτα. Μετά την χθεσινή, κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω θα μιλήσει και ο κύριος Πρόεδρος, επιτυχημένη πρώτη μέρα από τις Λευκές Νύχτες, παρότι και χθες ο καιρός, είδατε, μέχρι το απόγευμα έβρεχε. Εδώ θέλω να τονίσω μια λεπτομέρεια ότι, επειδή κάποιοι μπορούν να πούνε ότι μπορεί το βράδυ να μην βρέχει, να πω ότι για να πραγματοποιηθεί μια συναυλία σαν αυτή που είχαν προγραμματίσει για σήμερα, δεν αρκεί να μην βρέχει σε 9 η ώρα το βράδυ που είναι προγραμματισμένη η συναυλία, αλλά δεν θα πρέπει να βρέχει καθόλου από τις μεσημεριανές ώρες, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ, γιατί πρέπει να στηθούν τα μηχανήματα τα οποία είναι ηλεκτρονικά και δεν μπορούν, αν βρέχει, να γίνει το στήσιμό τους, γιατί είναι επικίνδυνο και για τα μηχανήματα να υπάρχουν υποστούν ζημιές, αλλά και για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Οπότε το να ρισκάρουμε ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σήμερα, παρότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, δεν θα βρέξει καθόλου στην Τρίπολη, το οποίο θεωρητικά μπορεί να συμβεί έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε ως Δήμος, γιατί δεν μπορούμε να ρισκάρουμε, όπως είπα και στην αρχή, να πληρώσουμε 35.000 ευρώ που τόσο κοστίζει η συναυλία και τελικά να μην γίνει. Σεβόμενοι και τα χρήματα των Δημοτών και σε συνεννόηση πάντα με τον Εμπορικό Σύλλογο, που είναι ουσιαστικά ο διοργανωτής των Λευκών Νυχτών, αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη συναυλία. Ελπίζουμε την Τρίτη ο καιρός να είναι καλό, να πραγματοποιηθεί. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά και εκείνη τη μέρα, στο κανονικό του βέβαια ωράριο, και ελπίζουμε ότι οι επισκέπτες από άλλες περιοχές που θα έρθουν για την συναυλία θα κάνουν και τις αγορές τους στα καταστήματα εδώ της πόλης μας. Υπάρχει αυτή η πικρία ότι έτυχε τώρα, μετά από τόσο καιρό που δεν έχει βρέξει, να βρέξει αυτές τις 2-3 μέρες που έχουμε εκδηλώσει. Ακολουθεί το street food και εκεί θα ελπίζουμε ότι δεν θα βρέχει, γιατί και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα αν υπάρχει βροχή. Ενώ προβλήματα δεν μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Τι να κάνουμε όμως, δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τον καιρό ούτε με το Θεό. Όντως με το Δήμαρχο συμφωνήσαμε να γίνει η αναβολή της συναυλίας της Έλληνας Παπαρίζου, το οποίο είναι και σωστό. Από εκεί πέρα, εγώ να σας πω ότι η ουσία της δήμερης γιορτής εμπορίου συνεχίζεται. Σήμερα πάλι τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, όπου θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα καταστήματά μας και πολύ ελκυστικές τιμές. Να σας πω ότι η πρώτη μέρα της δήμερης γιορτής κύλησε με πολύ θετικό πρόσημο προς τα καταστήματα, παρά τη βροχή που είχαμε, γιατί ο καιρός, όπως είπαμε, ότι δεν είναι μαζί μας. Οι δρόμοι γέμισαν με κόσμο, αλλά και η ουσία ήταν ότι και τα καταστήματα γέμισαν με κόσμο και αυξήθηκε πολύ ο τζίρος των καταστημάτων. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και τη σημερινή μέρα, που πιστεύουμε θα έχει τον ίδιο ρυθμό και ακόμα καλύτερα. Και εδώ είμαστε να κάνουμε τον απολογισμό μας για τη διήμερη γιορτή εμπορίου.